Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Χάρη, ο Σύλλογος διοργανώνει η μερίδα αθλητισμός και παιδί. Μίλησέ μας τι θα γίνει σήμερα και πού αποσκοπεί αυτή η μερίδα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Ο Σύλλογος ΑΣΥΓΜΑ Φίνικας Κοζάνης διοργανώνει σήμερα μία ημερίδα με θέμα αθλητισμός και παιδί. Ο Φίνικας είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολλές δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το παιδί να φύγει από το κομπιούτερ και να έρθει στον αθλητισμό, όπου ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα πιστεύουμε από ότι προσφέρει το να είναι καθυλωμένο σε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό. Σε αυτή την ημερίδα έχουμε καλέσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες στο τομέα τους. Θα μιλήσει η κυρία Ελένη Ρέρα, η οποία είναι η παιδοψυχολόγος του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσει επίσης ο κύριος Στάθης Κουλούρης, ο οποίος είναι καρδιολόγος στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Ο Μανώλης Σουπλιάκης θα μας δώσει τα φώτα του όσον αφορά τη διατροφή, είναι ειδικός διατροφολόγος, διαιτολόγος. Καθώς και ο Παναγιώτης ο Ασπρούδης, ο οποίος είναι προπονητής καλαθοσφαίρισης. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας στον τομέα του είναι ειδικός και θα πρέπει να πληροφορήσουμε και να ενημερώσουμε τους γονείς σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Ψυχική υγεία, διατροφή, αλλά και γενικότερα η υγεία με αυτούς και τους επιστήμονες, τους γιατρούς, αλλά και τους αθλητές και τους προπονητές. Πιστεύεις ότι όλα αυτά πρέπει να συνδυάζουν ούτως ώστε και τα παιδιά αλλά και αργότερα να πάρουν τις σωστές βάσεις και να εξελιχθούν σε καλύτερους ανθρώπους, σε καλύτερους αθλητές? Ακριβώς, το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς γι' αυτό καλέσαμε συγκεκριμένους επιστήμονες που έχουν ειδικό επιστημονικό πεδίο, ούτως ώστε να συνδυαστούν όλα αυτά, όπως είπατε, και η ψυχική υγεία και η πνευματική υγεία και η σωματική υγεία, αλλά και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το άθλημα όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν γονείς. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έχει στόχο ο σύλλογός σας? Είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνουμε. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά στο θέμα με τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες και θα σας ενημερώσουμε. Να πάμε και αγωνιστικά. Ο Φίλιππος φέτος, τι στόχους, τι στόχους έχει να προστάσει? Ο Φίνικας, όπως ξέρετε, είναι ο πρωταθλητής στην Β' κατηγορία. Ανεβήκαμε στην Α' κατηγορία, κάναμε κάποιες μεταγραφές, κρατήσαμε το κορμό των παλαιών παικτών, οι οποίοι είναι νέοι σε ηλικία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια πολύ καλή πορεία, να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα, του χρόνου, θα δούμε τι θα κάνουμε. Χάρη, δυσκολήσατε αρκετά χρόνια με το αθλητισμό και τον μπάσκετ. Ειδικά έχει μέρο το μπάσκετ στην περιοχή, υπάρχουν τα λέμε, δουλεύουν σωστά? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θα προτιμούσα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα πω όμως την άποψή μου ότι τα ταλέντα πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι να αναδεικνύονται. Η περιοχή μας έχει καιρό να βγάλει ταλέντα, έχει χρόνια να βγάλει ταλέντα. Εγώ πιστεύω ότι έχει μέλλον η περιοχή, αρκεί να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, να τα βάλουμε κάτω και να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Αυτό χρειάζεται συνεργασία, αρμονία και από εκεί και πέρα όλα μπορούν να γίνουν.